Είμαστε από εδώ όμως, ναι, εξ αριστερών μου, για να πάμε. Θα σου πω μια ιστορία λοιπόν. Πρόσεξε, εδώ. Θα διαβάσω μια ιστορία. Εταιρεία προμηθεύτηκε από την Ισπανία μηχάνημα που η πραγματική του αξία ανερχόταν σε 4 εκατομμύρια δραχμές. Μηχάνημα ιατρικό, έτσι. Ιατρικό. Ωραία. Με τιμολόγιο όμως που εξέδωσε σε offshore εταιρεία στα νησιά Μαν, τιμολογήθηκε πόσο? Πόσο? 174 εκατομμύρια. Μάλιστα. Βάσει λοιπόν αυτού του τιμολογίου, πήρε επιδότηση 79 εκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή πλήρωσε το μηχάνημα 4 εκατομμύρια, το πλήρωσε και καρπόθηκε 75 εκατομμύρια. Τόσο απλά. Αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις. Είναι μία από τις περιπτώσεις. Για το τι συμβαίνει ή συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Η οποία είναι καταγεγραμμένη σε μία έκθεση. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί μιλάμε. Και επειδή δεν είναι μόνο η πολιτική αντιπαράθεση, ποιος φταίει και αυτά τα σκάνδαλα. Είναι και η ουσία για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, για το δάσος του πάρτι στον χώρο της υγείας θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σούρλα, ο οποίος είναι στην πρώτη είδηση σήμερα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και πρώην γραμματέας διαφάνειας. Και αυτό που διάβασα είναι μέσα σε μια, στα πεπραγμένα της διετίας 12-14. Κύριε Σούρλα, σας ακούμε με προσοχή, γιατί πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση και την κόντρα για τις ποινικές ευθύνες και όλα αυτά, υπάρχουν πράγματα, τέρατα και σημεία, το τι ακριβώς έχει στον χώρο της υγείας. Υπήρχαν και υπάρχουν. Εγώ ως γραμματέας διαφάνειας ήμουν και υπουργός 3 χρόνια υγείας, γιατρός και πολίτης βεβαίως. Αισθάνθηκα την υποχρέωση να ασχοληθώ με τα φαινόμενα της διαφθοράς και της διαπλοκής, τα οποία οδήγησαν τη χώρα μας στην εθνική ταπείνωση και στην χρεοκοπία. Και λειτουργήσα με αίσθημα ευθύνης πέρα και πάνω από κομματικές γραμμές. Αυτό είναι γεγονός, αναμφισβήτητο. Είχα υπολογίσει τότε ότι περίπου 10 δισεκατομμύρια είναι οι απώλειες εσόδων για την εθνική μας οικονομία. Με μια προσδοκία και η κυβέρνηση που εγώ ανήκα, και στο κόμμα που ανήκω, Νέα Δημοκρατία, αλλά και στη συνέχεια όμως ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δυστυχώς όμως δεν είδα αυτή η προσπάθεια που θα έπρεπε να γίνεται. Κύριε Σούρλα, πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, μπορείτε έτσι, επειδή ο κόσμος πολλές φορές δεν θυμάται ή αυτή η έκθεση δεν βρήκε και το χώρο και τη δημοσιότητα που θα έπρεπε τότε. Δεν βρήκε, όχι. Δεν βρήκε. Και την ανταπόκριση δεν βρήκε γενικότερα, και αυτό εμένα με ενοχλούσε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με το χώρο της υγείας, αλλά και τις μεγάλες απώλειες, όπως είναι το θέμα των καυσίμων. Το λαθρεμπόριο. Το λαθρεμπόριο, το καυσίμων. Να φωνάζετε συνεχώς με στοιχεία, ναι, και εκθέσεις. Και αλλά χτυπήθηκε τότε, ναι, μετά. Ναι, κύριε, τα συμφέροντα υπερκάλυψαν τη δική σας παρέμβαση. Δεν έγινε τίποτα. Ένα πραγματικό νούμερο που είπε ο Πρωθυπουργός κ. Παπαδήμας, ότι οι απώλειες ανέρχονταν το 2012, το είπε από το βήμα της Βουλής, 1 δις ευρώ το χρόνο. Τα τελευταία χρόνια 20 δις. Λοιπόν, αλλά αν δούμε όμως και την πορεία αυτού του θέματος, τι διαπιστώνεται, γιατί αυτό έχει γίνει τότε. Τώρα όμως τι συμβαίνει. Και με τη σημερινή κατάσταση. Το 2015, αναπληρώτρια υπουργός οικονομικών ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ότι συνεχίζει το λαθρεμπόριο και έχουμε μια απώλεια εσόδων 600 εκατομμύρια πάνω από αυτές τις περικοπές των συντάξεων. Είναι συγκλονιστικό. Δεν είδα και κανένας να ενοχλείται γενικότερα στον χώρο της πολιτικής. Είναι περίεργη η στάση και η συμπεριφορά όλων των κομματικών σχηματισμών απέναντι σε αυτό που λέγεται λαθρεμπόριο καυσίμων. Προφανές, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Κύριε Σούρλα, είχαμε ασχοληθεί το τελευταίο διάστημα και είχαμε πει, και συνέχεια η ερώτησή μας ήταν με αυτό το μήνυμα, με αυτό το μηχανισμό εισρωών, εκροών, που είχε τοποθετηθεί στα βενζινάδικα, το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί τελικά. Και διάφορα άλλα πράγματα που θα μπορούσαν σε μερικές περιπτώσεις και δεν απέδωσε ποτέ. Να σας πω γι' αυτό. 12 χρόνια χρειάστηκαν για να γίνουν μελέτες πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα του λαθρεμπορίου του καυσίμου. 12 χρόνια. 10 χρόνια γίνονταν και γίνονται ακόμα νομοθετικές ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Λοιπόν, ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα εισρωών και εκροών. Και πολύ σωστά επισημαίνεται, στα πρατήρια έχουν τοποθετηθεί συστήματα, αλλά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δεν έχει επαρκή στελέχωση για να αξιοποιήσει τα στοιχεία τα οποία φτάνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε, πέρα από κομματικές παροπίδες. Εδώ έχουμε πρόβλημα, έχουμε χρεοκοπία, έχουμε κόσμο που πεινάει και υποφέρει. Πλουτίζουν και πολλές φορές όχι να πλουτίζουν, αλλά να ανακηρύσσονται και ευεργέτες. Σωστό. Κύριε Σούρλα, να επιστρέψουμε λίγο στην υγεία τώρα. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε πράγματα, δηλαδή υπερτιμολογήσεις. Λίγο να σταματήσω, λίγο ακόμα εκεί, να δώσω μια εικόνα. Ναι. Χωρίς καμία διάθεση ούτε αντιπολίτευση να κάνω στην κυβέρνηση, εγώ είμαι μακριά από όλα αυτά τα πράγματα. Προημερών ανακοινώθηκε ότι η απώλεια εσόδων από τα ποτά
και από τα τσιγάρα και το καπνό είναι περίπου το 1 δισεκατομμύριο. Αυτό το ανακοίνωσε η Γραμματεία Διαφθοράς της κυβέρνησης, το ανακοίνωσε η Διεθνής Διαφάνεια και το ΣΔΟΕ. Ενώ βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια συνέχιση της καταστάσεως, που για μένα λείπει η επαρκής πολιτική βούληση. Όπου υπάρχει πολιτική βούληση, αγαπητή κυρία και κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν υπάρχει διαφθορά. Και όπου υπάρχει διαφθορά, έχετε περάσει, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Από υπουργικές θέσεις και όλα αυτά. Πέρασα. Η πολιτική βούληση είναι το βασικότερο, πιστεύω. Το βασικότερο από όλα. Δηλαδή, η διοικητική διάρθρωση θα από αλλάξεις, κάτω. Θα το βρεις αυτό. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορεί να φτάσει. Λέμε τώρα για το λαθρεμπόριο. Το λαθρεμπόριο δεν το κάνουν κάποια καραβάκια στο Σαρωνικό ή στο Παγκαστικό, το δικό μου τον κόλπο. Υπάρχουν 2, 3, 4, 5 που ξέρουμε ότι μπαίνουν και σε κομματικούς σχηματισμούς. Αυτή η πραγματικότητα. Και εγώ ήρθα σήμερα εδώ να πω αυτά χωρίς καμία αντιπολιτιστική διάθεση, αλλά τότε έβαλα την υπογραφή μου και είπα αυτά. Εσείς διαχρονικά και τα λέγατε και τότε, τα λέτε και τώρα. Και χαίρομαι που μου διαδίποτε. Για αυτές τις απώλειες εσόδων από το κράτος που οδηγούν πολλές φορές στις περικοπές αυτές που μας περιγράφετε και απευθύνονται στους πολλούς, στους πολίτες, το θέμα είναι μετά τι κάνουν οι κυβερνήσεις και οι αρμόδιοι για να λύσουν, να σπάσουν αυτό το απόστημα. Τι κάνουν η κυβέρνηση. Έχουν μια επιτροπή. Η κυβέρνηση. Κάνουμε κάτι πιο φορό. Η κυβέρνηση επιτίθεται στην αντιπολίτευση, διότι εκείνη τα έχει κάνει όλα προηγούμενα και η αντιπολίτευση λέει ότι εσείς τα κάνετε τώρα. Και αλλάζει. Υπάρχει μια διαμάχη και οι άλλοι οι απατεώνες αυτοί οι λαθρέμποροι τρίβουν τα χέρια τους. Αυτό θέλουν, να υπάρχει αυτός ο εμφύλιος παραγμός. Αντί να καθίσουμε και να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, πώς θα αντιμετωπίσουμε. Και με συνένεση. Με συνένεση, με συμφωνία. Ωραία. Να δούμε τώρα, κύριε Σούρλα, λίγο την πραγματικότητα μιας κερδοσκοπίας που υπήρχε και δεν ξέρω αν συνεχίζει να υπάρχει στο χώρο του φαρμάκου. Γενικότερα του χώρου της υγείας, γιατί υπάρχουν μέσα πράγματα σε αυτή την έκθεση. Όπως αυτό που διάβασες προηγουμένως, σε σχέση με το μηχάνημα και τη θυμολόγησή του. Είναι η προμήθεια. Το ένα είναι το φάρμακο και το άλλο είναι και οι προμήθειες μηχανημάτων, όπου πραγματικά γίνεται το τρελό πάρτι, έτσι. Ναι. Να πω για τα φάρμακα. Ναι. Κοιτάξτε, είχα ξεχωρίσει ένα κεφάλαιο που και τώρα με ενοχλεί για τα ραδιοφάρμακα. Είναι και για διαγνωστικά και θεραπευτικά είναι αυτά μέσα προϊόντα, έτσι. Είχα καταγγείλει ότι εισάγονται στην Ελλάδα το 12-13 ραδιοφάρμακα, ας πω ένα απ' όλα, με αγορά 660 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, και εδώ διατίθεται έναντι 3.300 ευρώ. Στη Γαλλία το ίδιο 1.000 ευρώ που παράγεται το ραδιοφάρμακο και πολλά άλλα τέτοια φάρμακα, προσδοκώντας ότι θα αντιμετωπιστεί. Έδωσα την έκθεσή μου στον εισαγγελέα τότε, τον κύριο Πεπόνη, κατά διαφθοράς, και στην εισαγγελέα για τη δημόσια συμβάση του κύριο Φλωρίδη, δεν έγινε τίποτα. Τι έκανα όμως στη συνέχεια. Πότε δώσατε τη συγκεκριμένη? Το 12. Το 2000. Καμία απάντηση δεν πήρα. Όμως το 2015 έδωσα την έκθεση αυτή, το φάκελό μου, στον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών της σημερινής κυβέρνησης. Περάσαν 3 χρόνια. Δεν ακούστηκε τίποτα μέχρι σήμερα. Άρα συνεχίζει το συγκεκριμένο φάρμακο, για παράδειγμα. Όχι ένα φάρμακο, πολλά. Όχι ένα φάρμακο. Τα ραδιοφάρμακα γενικώ. Αυτά μιλάω τώρα. Με αυτήν την τεράστια απόκληση. Προφανώς είναι. 600 ευρώ, 3.000 ευρώ στην ελληνική αγορά. 3.300. Προφανώς συνεχίζεται. Και το πιο σπουδαίο είναι ότι το 2015 γίνεται μια κίνηση για τα ραδιοφάρμακα, γίνεται μια επιτροπή, αποφασίζεται η ανάρτηση στο διαδίκτυο, έτσι, στο παρατηρητήριο τιμών. Και αν δείτε, και έχω και στοιχεία να μην ξεσκουράζω τώρα, που λένε ότι μέχρι τώρα δεν έχουν αναρτηθεί οι τιμές των φαρμάκων. Σήμερα που μιλάμε, δηλαδή, από το 2016. Κύριε Σούλα, εγώ διαβάζοντας την έκθεσή σας, βλέπω ότι έχετε κάνει και τις σούμες που λέμε. Έχω κάνει. Υπερτιμολόγηση 2.000% ή 45 φορές μεγαλύτερη τιμή από την πραγματική αξία. Μιλάμε για προμήθειες ιατρικών μηχανημάτων κατά 400%. Ναι. Μέσω offshore εταιριών. Μέσω όλης αυτής της διαδικασίας. Μιλάμε για σπατάλη, διασπάθηση δημόσιου χρήματος που χτυπάει ασφαλιστικά ταμεία. Πλαστά εικονικά τιμολόγια. Πλαστά εικονικά τιμολόγια. Τριγωνικές συναλλαγές. Να σας πω λοιπόν για τριγωνικές συναλλαγές. Υπήρχε μία ρύθμιση με την προηγούμενη κυβέρνηση για μία εταιρεία που ασχολείται με τα καύσιμα, έτσι, τα πετρελαιοειδή. Μία ρύθμιση 1.240 εκατομμύρια. Με ρύθμιση απαλλαγή από φόρους, από πρόστιμα, από τις αυξήσεις. Υποσχέθηκε η κυβέρνηση σημερινή ότι αυτό θα αντιμετωπίσει. Και σε μένα το είπαν αυτό. Δεν το είχε αντιμετωπίσει. 1.240 εκατομμύρια. Κύριε Σούλα, εσείς κάνετε τέτοια πράγματα. Άρα να πω, συνεχίζεται, ναι, το πάρτι. Συνεχίζεται. Αυτό όμως, κύριε Σούλα, ο κόσμος τι λέει? Ωραία. Όλα αυτά τα κάνανε οι γιατροί. Όχι. Τα κάνανε οι. Δηλαδή δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη.
Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει ένα σκάνδαλο το οποίο έχει να κάνει με τους γιατρούς οι οποίοι δίναν τα φάρμακα με εντολές των εταιριών, των φαρμακοβιομηχανιών και πλάσαραν τα καινούργια φάρμακα και όλη αυτή η τακτική. Τους δίνανε δωράκια, ταξίδια, λεφτά, τους είχαν σε μια λίστα. Αλλά όμως οι υπουργοί δεν ήξεραν. Και πώς παρενέβαιναν σε αυτή τη διαδικασία και αν υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες ευνοούν αυτή την κατάσταση. Όφυλαν να ξέρουν. Αν δεν ήξεραν, πρέπει να στο σπίτι τους. Άμα ξέρουν, πρέπει να παρέμβουν. Σίγουρα υπάρχει σε κάθε περίπτωση πολιτική ευθύνη για αυτά που γίνονται ή για αυτά που δεν γίνονται. Οι υπουργοί υγείας λοιπόν όλον αυτόν τον χρόνο έπρεπε να έχουν πάει σπίτι τους. Δεν ξέρω αν έπρεπε να στείλουν κάποιους άλλους στο σπίτι τους προφανώς. Αν δεν τους έχουν στείλει. Τους στέλνει μετά και ο λαός αυτούς τους άλλους και φυσικά και ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Και η αρχηγή των κομμάτων. Άρα φυσικά και πάντα υπάρχει πολιτική ευθύνη. Η ποινική ευθύνη είναι άλλη ιστορία. Ωραία, και να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχει σημασία και η ποινική ευθύνη. Δηλαδή, εσείς βάζετε το χέρι. Αυτό. Αν. Εμείς δεν θα αναφερθούμε στο αν τα πήρε κάποιος. Και δεν μιλάμε για τους συγκεκριμένους τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για τους συγκεκριμένους. Μιλάμε γενικά για τους πολιτικούς προϊσταμένους όλων αυτών που φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν αυτή την πρακτική στον χώρο της υγείας. Η αμέλειά τους, η αυλεψία τους ή το οτιδήποτε όπως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μπορεί να ενέχει ποινική ευθύνη. Κύριε Σούρλα. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Εγώ ψάχνω τον εαυτό μου να βρω. Και πιστεύω ότι ο καθένας το κάνει αυτό. Να δει πόσο εντάξει είσαι για αυτά που έκανες και αυτά που δεν έκανες. Αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ και να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει όλο αυτό το πάρτι με βαλίτσες, με πράσινα, με κόκκινα, ξέρω εγώ, νομίσματα, όλα αυτά. Είτε δηλαδή αυτή η εμφάνιση αυτή τη κατάσταση έγινε με τέτοιο χοντροκομμένο τρόπο και νομικά ανυπόστατο, θα έλεγα, που προβληματίζει τον κάθε τηλεθεατή τώρα που μας ακούει και αυτές τις μέρες ή κάποια πράγματα τα οποία είναι περίεργα. Ένα γενικό θα σας πω. Όσο καιρό αυξάνονταν οι τιμές των φαρμάκων, αυξάνονταν οι δαπάνες των φαρμάκων, δεν παραπέμφθηκε κανένας υπουργός. Όταν άρχισε η μείωση της τιμή των δαπανών, αρχίζουν και μπαίνουν στον κατάλογο μέσα της δίωξης. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα σε προβληματίζει. Κύριε Σούρλα, εσάς σας προβληματίζει όμως ότι παίχθηκε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι και στήθηκε ένα τόσο μεγάλο πάρτι χωρίς να γνωρίζουν κάποιοι υπουργοί, δηλαδή αυτοί δεν κινούσαν με νομοθετικές παρεμβάσεις την τιμολόγηση των δελτίων των φαρμάκων. Ποια φάρμακα θα έρθουν να τιμολογηθούν, με ποια τιμή και πώς θα επηρεάσει όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, κανένας υπουργός δεν πήρε χαμπάρι. Αποκλείουμε το γεγονός να έχει βάλει και το δάχτυλο στο μέλι. Έπρεπε να πάρει χαμπάρι. Εγώ δεν μπορώ να το σκεφτώ. Δυσκολεύομαι, ειλικρινά μιλάω, να δεσκώ ότι μπορεί να βάλει το δάχτυλο στο μέλι τόσο χοντρά και τόσο. Διότι για να φτάσεις κάπου εκεί έχεις κάποιο επίπεδο γνώσεων και ξέρεις το μηχανισμό που κινούνται. Έχεις και άλλους τρόπους να μπορέσεις να λαδωθείς. Ναι, εγώ έτυχε μια φορά. Εντάξει, με διάφορους τρόπους. Να μου προτείνουν να εντάξω στο πρόγραμμά μου για υπατήτητα β' εμβόλια προηγμένης γενιάς με μια έμεση παρότρινση να πάρω 500 εκατομμύρια. Και ξέρετε τι μου είπε ο υπάλληλος, αυτό που πλησίασε. Κύριε Σούρλα, λέει, θα φανείς πολύ ευαίσθητος απέναντι στον κόσμο, γιατί θα είναι το εμβόλιο τελευταίας γενιάς που δεν χρειαζόταν. Και λέω, πώς θα δίνετε τα λεφτά αυτά. Άμα πει, λέει, και αυτό το εμβόλιο στην Ελλάδα, εμείς θα κάνουμε πολύ μεγάλη κατανάλωση στον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να κάνει απάτη. Άρα, απάτη με επέμβαση. Θέλω να σας πω ότι σας έγινε απόπειρα. Βεβαίως. Δωροδοκία. Και στο νοσοκομείο έγινε απόπειρα για το νοσοκομείο και του Βόλου και της Πανεπιστημιακού. Γι' αυτό. Και βεβαίως. Σας είπαν, σας δώσω 500 εκατομμύρια δραχμές. Ναι, ναι. Για να εισάγετε ένα φάρμακο για την τελευταία γενιά. Που δεν χρειαζόταν όμως. Άρα ήταν μια πρακτική που ακολουθούσαν. Βεβαίως, το πρότεινα. Αλλά εγώ το απέρριψα, διότι οι ειδικοί επιστήμονες. Εσείς το απέρριψατε. Δείχνουμε τη λειτουργία. Άλλο θέλω να πω. Ότι μπορεί να κάνει απάτη, να κάνει μια απάτη και τελικά απάτη και να έχει σκέπαινο. Τι ευαίσθητος υπουργός είναι αυτός. Προσέξτε περνάει, τώρα. Κύριε Σούρλα, μισό λεπτό. Εδώ είναι η παγίδα. Γιατί τώρα αυτό που λέτε, εμένα πάει στο μυαλό μου σε άλλες υποθέσεις, όπου μαζί μέσα ενημέρωσης φαρμακοβιομηχανίες έπαιζαν ένα θέμα. Ότι βγήκε ένα καινούργιο φάρμακο, γιατί δεν το έχουμε στην Ελλάδα, γιατί δεν το παίρνουν τα ασφαλιστικά ταμεία και όλα αυτά. Έβγαινε μετά, βγήκαν ένα, δύο, τρία ρεπορτάζ και κατηγορούσαν μετά τον υπουργό. Γιατί ο υπουργός δεν το κάνει. Στο τέλος ο υπουργός το έκανε και έλεγε μπράβο στον υπουργό, αυτό που λέτε για τον έπαινο. Και είχε γίνει όμως. Αυτά είναι σε καθημερινή βάση. Ναι, όμως εδώ μας αποκαλύπτεται μια πρακτική των φαρμακοβιομηχανών δωροδοκίας. Δηλαδή σου λέει ότι σου ήρθε και σου είπε 500 εκατομμύρια. Εσείς κύριε Σούρλα το αρνηθήκατε. Αποκλείεται ο Παναγιωτόπουλος να τα πήρε. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω, αλλά πιστεύω ότι δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα. Όπως έκανε και ένα άλλο. Όταν ζήτησε να κάνω έλεγχο των τιμών εισαγωμένων πρώτων υλών και παρασκευασμένων φαρμάκων, την ίδια βραδιά διέριξαν τον ΕΟΦ και πήραν ένα φορτηγό τιμολόγια.
Εδώ μιλάμε για μια. Μιλάμε για παλιές εποχές. Εδώ μιλάμε όμως τώρα για πρακτικές εγκληματικών οργανώσεων. Αλλά εντάξει, εδώ υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει μέσα, αλλά όμως πρέπει αλλιώς να αντιμετωπίζονται. Εδώ μιλάμε για αντιπαράθεση πολιτική και ρήξη σε επίπεδο πολιτικό και κομματικό. Αυτό δεν είναι σωστό. Πάνω στο ζήτημα ουσίας που μας περιγράφει. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το ένα κομμάτι είναι το πολιτικό, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπιστεί. Να ενωθούν οι δυνάμεις οι πολιτικές, να εξετάσουν τι ακριβώς συμβαίνει και να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Πρακτικές τύπου Νοβάρτης, κύριε Σούρλα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στον χώρο της υγείας και του φαρμάκου. Όσο υπάρχει αυτή η πολιτική αντιμετώπιση, θα συνεχίζουν και θα καλπάζουν. Όταν απεκάλυψα το σκάνδαλο Κοσκοτά, 35 δισεκατομμύρια δραχμές τότε, δεν φανταζόμουν ότι θα είχε ακολουθήσει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου με 43 εκατομμύρια. Σωστό. Ούτε και τη Ζήμες αργότερα, ούτε τη Νοβάρτης τώρα. Δηλαδή, έφτασα στο σημείο να λέω ότι ο Κοσκουτάς ήταν ένα μπουμπούκι μπροστά σε αυτά τα δραματικά τα οποία συμβαίνουν τώρα. Και λέω το εξής: πού θα πάει αυτή η ιστορία? Εγώ ήρθα εδώ σήμερα, μέσα από το φιλόξενο κανάλι σας, να πω ότι πρέπει να συνοηθούμε. Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα φαινόμενα. Ποιος θα μπορέσει περισσότερο να εξοντώσει τον άλλον? Αυτό είναι σε φίλο. Όσοι τα έχουν πάρει να πάνε στη φυλακή, αν δεν τα πάνε. Από εκεί πέρα υπάρχει μια πολιτική συνεννόηση στην πραγματική καταπολέμηση τη διαφθορά. Για να συζητήσουμε τώρα, δεν γίνεται καμία συζήτηση. Όχι. Εγώ αυτό θέλω να ακούσω περισσότερο. Τι θα κάνουμε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά. Περιπτώσεις συγκεκριμένα από την εταιρεία αυτή που ελέγχεται, γιατί μιλάμε για ένα διεθνές πολύ μεγάλο σκάνδαλο, όπως αποδεικνύεται, είχαν υποπέσει στη δική σας αντίληψη? Καθόλου όχι. Είχα φαινόμενα από πολυεθνικές εταιρείες, 5 εταιρείες οι οποίες τιμωρήθηκαν από την Ουάσιγκτον, τις επέβαλαν πρόστιμο 350 εκατομμύρια ευρώ, μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές, διότι εδώ στην Ελλάδα είχαν αναπτύξει κυκλώματα τέτοια εξαγοράς, εκμαυλισμού υπαλλήλων και μάλιστα και στα Σκόπια ακόμα και, ξέρω, και γενικότερα. Θέλω να πω ότι τέτοιες περιπτώσεις υπήρχαν, τις οποίες εγώ διαβίβασα τότε στον εισαγγελέα, που εκεί πέρα πήραν τον δρόμο τους, αλλά δεν είδα και εκεί το φως να χύνεται άπλετο, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι. Δεν έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο. Μας είπατε πολλά που δείχνουν Σούλα, και τα όσα γίνονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, γιατί πιστεύω είναι χρήσιμες αυτές οι συναντήσεις για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ έβαλα την υπογραφή μου, τη σφραγίδα, μπορούσα να τα αποφύγω αυτό, πιστεύοντας ότι μπορώ να συμβάλλω. Σήμερα όμως μπορώ να πω ότι καρπάζει η διαφθορά και η διαπλοκή. Και κάτι το τελευταίο, το οποίο είναι πάρα πολύ οδυνηρό, περίμενα και περιμένω από την κυβέρνησή μου. Εμένα είναι κάθε κυβέρνηση, είναι η δική μου κυβέρνηση. Έτσι. Εγώ είμαι βέβαια νεοδημοκράτης, αλλά κάτι. Θα περίμενα να είναι προσεκτική στην επιλογή συνεργατών. Ενοχλούμε πάρα πολύ που έχει 2 συνεργάτες τουλάχιστον που βγήκαν μέσα από το αμαρτωλό, εκείνο βούρκο του Κοσκοτά. Και τους έχει δίπλα τους για νομικούς συμβούλους και για οικονομικούς συμβούλους. Γι' αυτό ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό. Και το λέω και σήμερα δημόσια από εδώ, να προσέξω λίγο και να. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σούρλα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Για τις πολιτικές εξελίξεις, που φαίνεται ότι μετρούμε αντίστροφα για τον ανασχηματισμό. Θα συνδεθούμε με τον Γιάννη Φασουλά, τον κυβερνητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει πληροφορίες για το.